Πάμε στην κυρία Σόφη Πασχάλη, την έχουμε μαζί μας. Σόφη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας άκουγα τώρα, είμαι καλά. Μπράβο. Λοιπόν, είχε τύχη που το βρήκε στο αυτοκίνητο. Ήταν ασφαλισμένο το αυτοκίνητο. Ναι, ήταν. Αλλά αυτό θα πω περισσότερο. Πες ότι το. Η είδηση δεν είναι ότι εκλάπη το αυτοκίνητο. Η είδηση είναι ότι βρέθηκε σε λίγες ώρες. Αυτό είναι απίστευτο. Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Πες μου τώρα, ξυπνάς εσύ το πρωί, πας έξω και δεν βλέπεις το αυτοκίνητο. Πώς θα αντιδράσεις, τι κάνεις? Καταρχάς να σου πω ότι έχει και μια ιστορία πριν. Για πες. Για κάποιο λόγο είχε χαλάσει το γκαραζόπορτα εκείνη την ημέρα και ήταν η πρώτη μέρα και η μοναδική μέρα που το αυτοκίνητο ήταν έξω. Κοίτα να δεις. Άρα συγγνώμη, γιατί και σε σένα και σε μένα τώρα, μάλλον μας παρακολουθούν. Γιατί δεν γίνεται μια μέρα εμένα να τα αφήσω απ' έξω, μια μέρα εσύ να χαλάσει γκαραζόπορτα και εκείνη την μέρα να το πάρουν. Πάει να πει ότι παρακολουθούν από πίσω, να πούμε, οι επιτίδιοι. Αυτό είναι. Είναι σίγουρα κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, ωραία. Σίγουρα κάτι γίνεται. Ξυπνάς λοιπόν το πρωί, πας να το πάρεις δεν το βλέπεις. Επίσης, μια παρένθεση, το περίεργο είναι ότι μια διέστηση μέσα που μου έλεγε φωτογράφησε το αυτοκίνητό σου και ξαφνικά βρίσκω τον εαυτό μου να περπατάει και να στρίβω πίσω και να βγάζω μια φωτογραφία του αυτοκίνητο. Επομένως, γνωρίζω, έχω το ντοκιμέντο, ότι το αυτοκίνητό μου βρίσκεται στην οδό, ακριβώς λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου, και δεν βρήκα ακριβώς απ' έξω. Ωραία. Οπότε έχω και τη φωτογραφία. Την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί ξυπνάω και το αυτοκίνητο όντως δεν υπήρχε εκεί. Το είχα κάνει και quiz σε μια φίλη μου. Λέω τι λείπει. Είχα την προηγούμενη φωτογραφία και την μετά. Σπάσει τζάμι, βρήκε τραύματα ή το πήραν με άλλο τρόπο? Όχι, η αλήθεια είναι πως επίσης έχω να πω ότι δεν έχει γίνει ζημιά ιδιαίτερη. Το μόνο που κάνανε, σπάσανε ένα πλαστικό στο τζάμι, ναι, και με κάποιο τρόπο το βάλανε μπροστά, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ποιο τρόπο. Γιατί όταν φτάσαμε, που άκουσα που είπατε ότι όντως βρέθηκε στον δρόμο ζωοδόχο πηγής, που πάλι ήταν αυτό κάτι πάρα πολύ εσύ μεγάλο. Πήγες στη Σαλαμίνα να το. Ναι, εσύ πιστεύεις κιόλας πολύ. Ναι, καλά κάνεις. Πολύ. Το ξέρω. Πήγες στη Σαλαμίνα να το πάρεις, Σόφη? Ναι, το ίδιο λοιπόν απόγευμα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ακριβώς τι έγινε. Και όταν έφτασα στην Σαλαμίνα, μου λένε το αυτοκίνητο είναι σε ένα κομματόδρομο στο τελείωμα της ζωοδόχου πηγής. Ναι. Πήγαμε τέλος πάντων εκεί, βλέπετε και τη φωτογραφία. Ευχαριστώ και τους αστυνομικούς γιατί περιμέναν να φτάσω σε εκείνο το σημείο που ήταν πραγματικά απόμερο. Ναι. Και περιμένανε όλοι με απορία αν το αυτοκίνητο θα πάρει μπροστά. Και πήρε. Γιατί δεν ξέρανε. Ναι, και πήρε. Ήταν όλα μια χαρά, δεν έγινε καμία βλάβη. Μπράβο. Ωραία. Τώρα εσύ δεν θα το πουλήσεις, γιατί πολλές φορές λένε ότι όταν ένα αυτοκίνητο μας το κλέβουμε, μετά θέλουμε να το πουλήσουμε. Γιατί το θεωρούμε μαγαρισμένο. Θα το πουλήσεις, θα το κρατήσεις. Θα κάνεις. Θα δω. Δεν το έχεις αποφασίσει. Γενικά, ψύχρεμη. Αυτό που λέμε ότι μας δείχνει οι επόμενες μέρες, θα μου δείξει. Όπως και την ίδια μέρα κράτησα εντελώς την ψυχραιμία. Ωραία. Τώρα ο πιτσιρικάς αυτός που το έκλεψε, τον είδες εσύ, τον είδε? Όχι. Είναι πνευματική επαφή, όχι. Κρατείτε τώρα αυτό, έτσι. Πήγε εισαγγελέα. Ξέρω ότι είχε αυτόφορο. Τώρα τι έγινε μετά δεν το γνωρίζω. Εσύ θα κινηθείς νομικά εναντίον του ή δεν ξέρω, είναι αυτόφορο διαδικασία? Κινείσαι εσύ νομικά? Του κάνεις μήνυση εσύ? Εγώ ζήτησα, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος το έκλεψε, γιατί μπορεί να ήταν αυτός απλά ένας μεταφορέας. Ναι, ναι. Ο δράστης, όποιος και να είναι ο δράστης, να του δημιουργηθεί η πορεία που χρειάζεται να δημιουργηθεί για. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο σε μένα, γίνεται από ό,τι κατάλαβα σε όσους έχουν τέτοια αυτοκίνητα. Ωραία. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε τηλεοπτικά. Να είσαι καλά.